Καλησπέρα! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου! Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι το τελευταίο vlog μετακόμισης από αυτό το σπίτι. Το τελευταίο vlog που θα δείτε αυτό το σπίτι. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, πάρα πολύ το άγχος. Έχω εδώ ένα βοηθό σήμερα, τον Χριστόφορο. Λογικά θα το καταλάβετε από τις διαφορές που θα δείτε στο βίντεο. Όπως το κάνω συνήθως, θα το δείτε λίγο διαφορετικό λογικά. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί ακόμα κάνω και τίποτα δεν κάνω. Πρέπει μέχρι το βράδυ να έχουμε πακετάρει τα πάντα, να έχουμε μείνει μόνο τα σεντόνια, πιτζάμες και αυτά που θα σηκωθούμε το πρωί και θα τα βάλω σε μια κούτα και τέλος. Και εγώ το μόνο που έχω κάνει το πρωί είναι το δωμάτιό μου και να φτιάχνω τώρα βαλίτσες. Αύριο το μεσημέρι, προς το μεσημέρι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθουν να πάρουν όλα τα πράγματα μεταφορική και μετά θα μείνουμε για λίγο στην πεθερά μου μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα που θα ταξιδέψουμε για Αθήνα. Φυσικά θα τα δείτε όλα σε βίντεο. Οπότε πάμε σήμερα να κάνουμε μαζί το τελευταίο πακετάρισμα και γενικά να σας έχω μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι όπως πάντα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο σήμερα που είναι εδώ μαζί μου. Είναι ο κουνιάδος μου. Κουνιάδος, τι είσαι? Ναι. Δεν πειράζει. Κουνιάδος. Και προσφέρθηκε από μόνος του εθελοντικά να με βοηθήσει σε αυτό εδώ που είναι... που μου είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει και όπως πρέπει, γιατί πάνω στο άγχος εννοείται πως πολλά πράγματα παραλείπω, ξέρεις, λέω τώρα δεν προλαβαίνω να τραβήξω και πάει λέγοντας, τώρα θα βγουν όλα. Λοιπόν, τι έχω κάνει μέχρι στιγμής? Αρχικά έχω αδειάσει όλη την ντουλάπα, τα πάντα, τα κομοδίνα, τη σεταριέρα, τα πάντα όλα. Έχω αφήσει μόνο σεντόνια, μαξιλάρια, πιτζάμες, την κουβέθα, το light ring μου, γιατί να το έχω και εγώ να τραβάω και εγώ τα πλάνα μου. Και εδώ τα παιχνίδια με το πάρκο. Εδώ προσπαθώ να βγάλω άκρη στο τι ρούχα θα κρατήσω για τις βαλίτσες για τα παιδιά. Και εδώ έχω φτιάξει τις βαλίτσες με τα ρούχα τα δικά μου, του Νίκου. Εδώ θα μπουν τα ρούχα του baby, εδώ τα ρούχα των παιδιών για το ταξίδι και εδώ έχουμε κάποια πράγματα που θα χρειαστούμε στο ταξίδι, ομπρέλες και μπουφάν για όλους. Και αυτά εδώ είναι που θα μείνουν μέχρι αύριο το πρωί εδώ, μέχρι να φύγουν τέλος πάντων. Πάνες και τα απαραίτητά μου εδώ στο κομοδίνο. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει μια σοκολάτα από το κομοδίνο μου, ειδικά σε αυτή τη φάση που είμαι αγχωμένη για τη μετακόμιση. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησε ουσιαστικά ο Νίκος να με βοηθάει και λίγο και χθες. Και έχει κάνει κάποια χοντρά πράγματα, π.χ. το σκουπίδο τενεκέ, κάποια κάδρα μου πακέταρε, το ποδήλατο του Γιάννη, έλυσε το τζαμπερού και το πακέταρε. Με λίγο γκρίνια βέβαια. Ότι αυτό δεν λύνει, αυτό δεν πακετάρει, αυτό δεν χωράει, αυτό... Μου σπάσε και ένα καθρέφτη, είναι χρυσοζιά ο καθρέφτης, να σπάει. Δεν βαριέσαι, αφού φεύγουμε από αυτό το σπίτι, δεν μας πειράζει. Εδώ έχουμε το κουρτινόξυλο που επιχείρησε να κατεβάσει. Από τη μία μεριά τα κατάφερε, από την άλλη όχι. Θα άρχισε λίγο ο πεθερός μου ο Μπάμπης να πάρει κάποια τρόφιμα. Γιατί πρέπει να αδειάσουμε το ψυγείο κτλ. Οπότε θα τον λίγο... πώς να το πω, θα τον καλοπιάσω, μπας και μου το κατεβάσει εκείνος που δεν θα μου πει όχι. Τέλος πάντων, αυτά, περιμένω τώρα τον Νίκο να γυρίσει από το σχολείο, πήγε να πάρει κάποια υλικά από τον Μπάμπι πάλι, από το μαγαζί που δουλεύει, μαζί με τον baby, πρώτη φορά, γιατί έχει λίγο γκρίνι σήμερα ο babies, και πάει να πάρει και το Γιάννη από το σχολείο και τους περιμένουμε για να γίνει έτσι λίγο πιο θορυβόδες το βίντεο. Εγώ τώρα προσπαθώ να βρω τι θα πάρω για ρούχα για τον Γιάννη. Έχω μία αλαξιά μέσα στην... 1, 2... Χαμός. 3, 4, 5. Και μία καλή 6. Και μία... Πολλά παίρνω λες. 7 αλαξιές. Θα κάτσουμε εδώ. Τετάρτη αύριο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. 6 μέρες. Δεν θα έχουμε και στην Αθήνα. 7. Ναι. Ας πάρω 7 αλλαξιές και ας πάνε χαμένες. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στην Κάλυμνο να ανοίξουμε και τις σκούτες και όλα αυτά θα τις χρειαστούμε. Θα πάει και σχολείο το παιδί, δεν πειράζει. Αυτά αλλά ξέρεις είναι καλά και σε περιβάλλει. Αυτά εδώ πάνε για κούτες. Λοιπόν, μόλις ήρθε ο Νίκος, είναι από κάτω, χρειάζεται βοήθεια, πάμε να τον βοηθήσουμε να ανεβάσει τα πράγματα και τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε δύο καλάμια που άφησε ο Νίκος να τα κάνει δώρο στο φίλο του τον Μάνο. Οπότε θα το πάρω στο λίγο την είσοδό μας. Εδώ αυτές πιστεύω πως θα περισσέψουν οι κούτες και θα τις πάω από πάνω γιατί θα μετακομίσει και η από πάνω η γειτόνισσά μου. Και θα το πάρω να τις έχουμε εδώ. Αν δεν χρειαστούμε να τις μεταφέρουμε. Πάμε να φέρουμε τα παιδιά. Βρες καλό στο Γιάννη! Τι σου κάνει! Βρε καλό στο Γιάννη μου! Έλα πάνω! Spell on me, it drove me flying crazy. Couldn't see back then what's now in front of me. The disco's long gone, baby. You got me good, yeah, you got me bad. And you're bad as they come, boy. Through all the blue times and the sad, you're still there. So come on and unlock my heart. Find all I see is stars. Riding that shotgun wasted. You got me good, yeah, you got me bad. And you're bad as they come, boy. Λοιπόν, νομίζω ότι με τα παιδιά μου είμαι κομπλέ με τα ρούχα που πάρω. Παπουτσάκια, παίρνω μια λαξιά παπούτσια και του Γιάννη. Διότι είναι μικρός ακόμα. Υπάρχει μια περίπτωση να κατουρηθεί, να έχει μια λαξιά παπούτσια. Και νομίζω ότι είμαι εντάξει με τα ρούχα του, δεν θέλω να υπερβάλλω να πάρω πάρα πολλά γιατί πάλι δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Πού θα φορέσουν τα καλλιτικά μας, ειδού η απορία. Παπούτσια του Γιάννη. Από ρούχα είμαστε κομπλέ στις βαλίτσες και υπέρ κομπλέ μάλλον. Δεν μπορώ να λες να πήρα πολλά. Όχι. Θα είμαστε πολλές μέρες αταχτοποίητοι, ρε παιδί μου. Τι κάνεις! Ο αδερφός σου το είπα ρεούλα. Τι λέει. Κάλεσε από χθες γιατί έπρεπε να κρύψει τον μπλέντερ. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε με διάφορα, δεν είναι. Και είναι. Άκου. Είναι το πρόσωπα ή αλλιώς. Τι έπεσε. Τι πέφτει. Θα τη ρίχνει. Λοιπόν, μπρόκολο, γλυκό πατάτα, καρότο, κολοκύθι και τι άλλο. Α, και μελιτζάνα.
Πώς, ναι. Και το κάνει, μη σου πω. Τι, το διαλύει, μιλάμε. Τρώει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά ειδικά στις κενώσεις είναι το κάτι άλλο. Περνάμε καταπληκτικά. Τι θα πάμε εμείς σήμερα, ρε αγάπη? Τι ιδέα έχεις? Τι θα με κεράσεις? Δεν πειράζει, κερνάω εγώ. Κάτσε να δούμε εγώ. Πες. Έλα, γιατί η μαμά θέλει βοήθεια με την κουρακόπηση. Κάτσε. Κάτσε εδώ να βοηθήσουμε τη μαμά να μετακομίσει. Έλα, κάτσε. Πάσα! Στα Ιωάννινα. Τα βλέπετε όλα αυτά? Το 99,9% τα έχω κάνει με τα δυο μου τα χεράκια. Ψέματα λέει, την κούτα αυτή εκεί μπροστά, αυτή εκεί τα καταγώ. Τι είναι βρε? Α, και το ποδηλατάκι εκεί πάνω που τήληξα εγώ. Το 99,9%. Και αυτό εδώ. Έτοιμο το έχω, αλλά μην καεί το παιδί, να το δοκιμάζει πρώτα, ε. Δοκίμασέ. Λαρίσα με χέρι. Αυτό το προσέχω. Καίει. Ναι. Το παιδί το τρώει πάρα πολύ, αυτό του αρέσει, έλα. Ό,τι έχει μέσα και το πατάει. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε λιγότερο? Δεν ξέρω! Για τα άπλυντα και για τα σκουπίδια και θα αφήσουμε ένα χαρτί υγείας, μωρομάντελα και μια πετσέτα για αύριο που θα τα μαζέψω τελευταία στιγμή. Light up every corner, dancing, smoking, plain sight, scheming, dreaming, breathing fire, we're made of stars.
star dust shining high on love. Αλλάζω λίγο τα ρούχα για να στεγνώσουν πιο γρήγορα, γιατί ο καιρός είναι φορτωμένος και μπορεί να βρέξει. Και πέρα από αυτό, γιατί έχει λίγο υγρασία, οπότε δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ. Και τα αναποδογυρίζω λίγο. Να μην ξεχάσουν να μαζέψουν τα μαντελάκια. Να μην το ξεχάσουμε. Σημαντικό. Ποτέ δεν έχω και τα μαντελάκια. Τώρα σου πάρω λίγο στεγνωτήριο, όχι ναι. τώρα. Κάποια στιγμή σου πάρω στεγνωτήριο, ναι. προς τα μετά τα Χριστούγεννα, προς τα Χριστούγεννα, προς ναι. το Πάσχα του 23, ναι, ναι. για να μην χρειάζεσαι μανταλάκια. Τα έχω κρύψει τα πάντα. Απλώς είναι λίγο αλλαλούδι τώρα με τα παιδιά, με όλα αυτά. Θέλει ένα ταυτοποίημα. Είμαστε κομπλέ, μπαλκόνια, αποθήκες, το δωμάτιό μου, οι βαλίτσες, το μπάνιο, εδώ το μισό δωμάτιο. Και μας μένει σίγουρα αρκετή δουλειά στην κουζίνα και τέλος. Απλώς το άγχος μου τώρα είναι ότι έχουμε πολλά σκουπίδια στην αποθήκη και στο μπαλκόνι που πρέπει ο Νίκος να πάει να πετάξει. Δηλαδή το άγχος μου και δεν περνάει τα δικά μου χέρια. Τώρα να το κάνω πάλι αυτό κι εγώ. Και τώρα μένει εδώ αυτά τα παιχνίδια, να τα ξεχωρίσω ότι θα πάρουμε μαζί για το ταξίδι. Αυτά τα ρουχαλάκια, 2-3 στην ντουλάπα ρουχαλάκια. Και τέλος. Τι λες, Χριστόφορα, θα τα καταφέρουμε σήμερα. Μια χαρά πάει. Spot so confused, oh baby, tasting so sweet, acting so rude, won't you tell me what I'm supposed to do, yeah, high and low, in between, acting out, make a scene, working on our body language, working on our body language, baby now tell me. Παιδιά, τελείωσα όλο το σπίτι, έμεινε μόνο η κουζίνα, περιμένουμε αυτά που σας είπα να γίνουν. Πάω έξω τα σκουπίδια στο μπαλκόνι και αρχίζει και βρέχει τώρα. Η ώρα έχει πάει 4 και 5, το απόγευμα θα πάμε βολτίτσα στο κέντρο για εισιτήριο.
Λοιπόν, απίστευτο κι όμως αληθινό, ο Νίκος τώρα και ο Γιάννης κλείνουν την τελευταία κούτα και άλλη μία λογικά που θα κλείσουμε αύριο το πρωί με τα τελευταία μας πράγματα, σεντόνια κτλ. Τελειώσαμε, πακετάραμε όλο το σπίτι. Τώρα ο Χριστόφορος θα φύγει να πάει να ξεκουραστεί γιατί τον ρουφήξαμε όλη την ενέργεια. Πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Και θα έρθει ξανά αύριο, όπου θα δείτε το πακετάρισμα των επίπλων, θα έρθουν οι άνθρωποι να τα πάρουν, το πώς θα φορτώσουμε το αυτοκίνητο, γενικά όλα τα τελευταία, το τελευταίο δύο στο σπίτι, το σπίτι εντελώς άδειο, λίγο καθαριότητα, αυτά πιστεύω. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένοι, με έχει πιάσει η μέση μου, όμως τώρα μόλις σταματήσει λίγο η βροχή, θα αντιθούμε να ξυπνήσει και ο Μπέμπης και θα πάμε να κλείσουμε τα εισιτήρια, αλλά θα συνεχίσω τα πλάνα από το κινητό μου και θα κάνει τα μαγικά του Χρήστος να τα ενώσει. Παιδιά, ήρθε ο Μπέμπης και πήρε τα πράγματα, ετοιμαστήκαμε με τα χίλια ζόρια, βασικά δεν έχει φως, είναι νύχτα τώρα, η ώρα είναι 7.30, με τα χίλια ζόρια ετοιμαστήκαμε, πονάμε παντού και εγώ και ο Νίκος, είμαστε απίστευτο κουρασμένοι και τα παιδιά γκρινιασμένα γιατί νιστάζουν, αλλά φύγαμε τώρα, βρέχει, χαμός, πάμε να κόψουμε εισιτήρια γιατί τα επόμενα πρωινά είναι γεμάτα με δουλειές αύριο και την Παρασκευή και μετά είναι Σαββατοκύριακο, έχουμε την 28 Οκτωβρίου, οπότε δεν έχουμε πολύ χρόνο να κάνουμε τις δουλειές μας. Αυτά.